Η αλήθεια είναι ότι δεν περνά η μέρα που να μην αναφέρεστε στο μέγα επίτευγμα που θεωρείται ότι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση με την άσφαιρη κριτική της αποκλειστικά στη διαχείρισή του. Βέβαια, σήμερα συζητάμε την πρόσθετη χρηματοδότησή του αλλά και δανειοδότησή του με άλλα επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως, αφού το θεωρείτε ότι είναι καλό για το λαό, εμείς λέμε θετικό μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους, τότε γιατί το περνάτε με fast-track διαδικασίες? Το ψηφίσατε με ταχύτητες μεγάλες κατά καλό καιρό, τέλος Ιουλίου του 2021, και τώρα την αναθεώρησή του με πρόσθετη χρηματοδότηση και δάνεια, το ίδιο. Μα γιατί? Γιατί φοβόσαστε να ανοιχτεί η συζήτηση οι συνάδελφοι και να αποκαλυφθεί ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αποφασίστηκε για την αντιμετώπιση της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, προστατεύοντας την κερδοφορία των ομίλων. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα νέο σούπερ μνημόνιο που φέρνει νέα βάσανα και βαριά δεσμά για το λαό, προκειμένου να διοχετευτεί ο πακτολός των δισεκατομμυρίων, καθαρά ζεστό χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Με πληθώρα σε προαπαιτούμενα, βαθιά αντιλαϊκά, που ήδη μερικά έχουν ψηφιστεί και περιμένουν εκατοντάδες άλλα στη σειρά. Εξάλλου δεν το κρύβεται. Στην αιτιολογική έκθεση του παρόντος νομοσχεδίου κύρωσης, στη σελίδα 40, στο ερώτημα ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά, απαντάτε καθαρά. Το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων που θα επηρεαστούν πολλαπλώς, αμέσως και εμέσως από τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και από τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει και έμεσα το σύνολο της κοινωνίας. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης θέλει να θωρακίσει συνολικά τους ευρωενωσιακούς ομίλους και να ενισχύσει την κερδοφορία τους. Γι' αυτό τους στηρίζει με τσάμπα χρήμα, αλλά και με τη διαμόρφωση υποδομών και του περιβάλλοντος εκείνου που διευκολύνει τους σχεδιασμούς τους. Γι' αυτό το Ταμείο συνοδεύεται και έχει μια μεγάλη, μεγάλη ουρά. Είναι τα σκληρά προαπαιτούμενα για το λαό, μερικά τα έχουμε δει, τα ψηφίσατε και ξεσήκωσαν λαϊκές διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις ως νομοσχέδια, όπως είναι το αντεργατικό τερατούργημα για το σμπαράλιασμα του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, την περισσότερη ευελιξία, τις απλήρωτες υπερορίες, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, το χτύπημα στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, αλλά και πιο πρόσφατα το αντεκπαιδευτικό νομοσχέδιο και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που χτυπούν μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, αφού εμπορευματοποιούν παραπέρα την παιδεία που οδηγούν σε πτυχία που έχουν τιμή, αλλά όχι αξία. Όλα αυτά προωθούνται για να καθυποτάξει το κίνημα και να διαμορφώσει εργαζόμενους χωρίς εργασιακά δικαιώματα που θα θωρακίζουν όμως την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία του κεφαλαίου. Ακόμα προαπαιτούμενο είναι και υποχρεωτικότητα για χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες το κόστος για προμήθεια, ποιος, απαραίτητα λογισμικά και εγκατάσταση διασύνδεσή τους, που αποτελεί ένα ακόμα βραχνά σε μια περίοδο που η ακρίβεια αυξάνει το κόστος λειτουργίας και επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σε μια περίοδο που δίνεται μάχη για να μην χαθούν ρυθμίσεις χρεών και για να μπορούν οι αυταπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες να ανταποκριθούν στο νέο γύρο της φορολογικής επίθεσης της κυβέρνησης. Επίσης, η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, που είναι στις πλέον επιδοτούμενες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ταμείου Ανάκαμψης, το υψηλότερο ποσοστό τους, αυτές επιδοτούνται, εξασφαλίζοντας όμως
τεράστια κέρδη στους ενεργειακούς ομίλους και πανάκριβη ενέργεια για το λαό, πανάκριβα ενεργειακά αυτοκίνητα, ενεργειακά σπίτια, που σημαίνουν ότι θα αυξηθεί περισσότερο η ενεργειακή φτώχεια, αλλά και η ψηφιακή μετάβαση, ο ψηφιακός εξυγχρονισμός των επιχειρηματικών ομίλων, που αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας και οδηγεί στην αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, μισθή φτώχειας. Συνολικά, όμως, η πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διακηρύξεις της περί προστασίας τάχα του περιβάλλοντος αποδείχτηκαν ευρωοδηγίες για την καταπάτηση και την καταστροφή περιοχών φυσικής ισορροπίας και ομορφιάς από τους ενεργειακούς ομίλους και την εγκατάσταση ΑΠΕ με κριτήρια τα κέρδη τους και μάλιστα και άγρια καταστολή σε όσους τα αντιπαλεύουν. Οι φόροι που τάχα θα μειώνονταν εκτοξεύτηκαν με την προσθήκη των πράσινων χαρατσιών, την ψηφιακή φορολαϊλασία των αυταπασχολούμενων την ώρα που οι μεγάλοι όμιλοι απολαμβάνουν φοροασυλία και επιδοτήσεις. Το είδαμε και χτες πώς μπουκώσατε με δισεκατομμύρια τις τράπεζες. Φυσικά, για πραγματικές λαϊκές ανάγκες, όπως για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, σχεδόν τίποτε. Και μιλάμε για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που ακόμα και τέτοια έργα απεντάσσονται. Η έλλειψη, λοιπόν, μέτρων και σχεδιασμού προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού είναι ολοφάνερη, όπως τα αντιπλημμυρικά. Κάθε μέρα η κατάσταση γίνεται πιο εκρηκτική. Στο Μπαλαμά προχτές της Καρδίτσας η οργή ήταν ολοφάνερη. Βγήκαν με τα τρακτέρ τους οι πλημμυροπαθείς για άμεση αποκατάσταση 7 μήνες μετά την καταστροφική πλημμύρα. Αλλά και το απαράδεκτο, στη Λάρισα, εχτές, να καλούνται να πληρώσουν έμφυα για τα πλημμυρισμένα και εγκατελειμμένα σπίτια τους. Είναι ντροπιαστικό. Όμως, τα αντιπλημμυρικά, τα αντιπυρικά και μέτρα αντισεισμικής θωράκισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα υπολογίζει ως κόστος, ακριβώς γιατί υπολογίζει ως όφελος την ικανοποίηση των συμφερόντων, δηλαδή τα άπλιστα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Όσο για την αντιπυρική θωράκιση, λίγα ψίχουλα για ελάχιστες αναδασώσεις που συνδέονται με ΣΔΙΤ και ανάθεση διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ξυλέμπορους και ξυλοβιομήχανους, που θα εκμεταλλεύονται τη δασική βιομάζα, δηλαδή την αφαίρεση από τα δάση των δέντρων, των κλαδιών, των θάμνων, κάθε είδους δασική βλάστηση για τη μετατροπή κυρίως σε πέλετ ή για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και τη δημιουργία αγοράς βιομάζας, δικαιωμάτων, ρήπων, εξασφαλίζοντας μάλιστα την επόμενη φάση και με το υπάρχον νομικό πλαίσιο που θα μπορούν να αναπτύξουν κάθε μορφής εκμετάλλευση, δασικό τουρισμό, φυσικό πόρο κλπ. Που όλα αυτά υπονομεύουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Αυτή είναι η δίθεν προστασία του περιβάλλοντος. Και στην υγεία τα ίδια. Απογευματινά χειρουργία με αμοιβή στα δημόσια νοσοκομεία, προαπαιτούμενο και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί η χρηματοδότηση από το Ταμείο δεν είναι για προσλήψεις υγειονομικών, ώστε να ανοίξουν ΜΕΘ κλειστές και να χειρουργούν το πρωί δωρεάν και να μην υπάρχουν λίστες αναμονής, αλλά χρηματοδότηση για βάψιμο των νοσοκομείων και αγορά νέων κλινών. Επίσης, προαπαιτούμενο η παραπέρα ιδιωτικοποίηση του νερού, δηλαδή θα το πληρώνουμε ακόμα πιο πολύ γιατί ο ιδιώτης πρέπει να έχει κέρδος.
Και την ώρα που τα σύννεφα νέας καπιταλιστικής κρίσης πυκνώνουν με την ύφεση στην οικονομία της Γερμανίας και της Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, να γιατί προωθεί τον πακτολό χρημάτων για τη διατήρηση της κερδοφορίας τους. Όλα τους όμως αυτά είναι υδρότας του λαού μας και των άλλων λαών. Ο λαός καλείται να ζει με τα ελάχιστα και να πληρώσει πολλαπλά το λογαριασμό του υπερμνημονίου, του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν είναι ένας κουμπαράς για τους λαούς, αλλά ταμείο που δεσμεύει χρήματα των λαών για να πάνε στοχευμένα στους επιχειρηματικούς ομίλους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Κάθε ευρώ εκταμιεύεται συνοδεύεται με αντιλαϊκούς νόμους που αποσιωπάται από όλους σας. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως καταψήφισε την αρχική κύρωση σύμβασης, καταψηφίζει και το παρόν νομοσχέδιο, δηλαδή την αναθεώρησή του. Και να σας πω, και καθόλου δεν μας κάνει εντύπωση, η στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης από ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, συνηθισμένοι είσαστε στα μνημόνια για το λαό, έχετε περάσει αρκετά, ένα κόμμα. Γι' αυτό περιοριζόσαστε μόνο σε κριτική καλύτερης διαχείρισης και όχι στα 350 και πλέον περίπου αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που χαντακώνουν τη ζωή της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.